κάνουμε κάθε Δευτέρα, στη σελίδα 279, κεφάλαιον Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 κεφάλαιο. Σελίς 279, κεφάλαιον Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16. Διαβάζω λίγο παραπάνω. «Και ο Κύριος μετεμελήθη ότι έκαμε τον Σαούλ βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, έως πότε συπενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από του να βασιλεύει επί τον Ισραήλ? Γέμισον το κέρας σου έλεον και είπαγε, εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βιθλεεμίτην, διότι προέβλεψα είσαι με αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού. Και είπε ο Σαμουήλ, πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούσει τούτο ο Σαούλ και θέλει με θανατώσει. Και είπε ο Κύριος, λάβε με τα σουδάμαλιν και είπε, ήλθον να θυσιάσω προς τον Κύριον. Και κάλεσον τον Ιεσέ εις την θυσίαν, και εγώ θέλω φανερώσει προς έτ θέλεις κάμι. Και θέλεις χρήσει σε με, όντι να σε είπω. Και έκαμε ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, και ήλθεν εις Βιθλέμ. Ετρώμαξαν δε οι πρεσβύτεροι της πόλεως εις τη συνάντηση αυτού και είπων, εν ειρήνη έρχεσαι? Ο δε είπεν, εν ειρήνη, έρχομαι δια να θυσιάσω προς τον Κύριον. Αγιάστητε και έλθετε με τεμού εις την θυσίαν. Και υγείασε τον Ιεσέ και τους υιούς αυτού και κάλεσε αυτούς στη θυσίαν. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ηλιάβ, είπε, βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου είναι και χρησμένος αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, μη επιβλέψεις εις την όψην αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν, διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος βλέπει την καρδίαν. Τότε εκάλεσεν ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και διεβίβασεν αυτόν ενώπιον του Σαμουήλ και είπεν, ουδέ τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Τότε διεβίβασε ο Ιεσέ τον Σαμά. Ο δε είπε, ουδέν τούτον δεν έκλεξε ο Κύριος. Και διαβίβασε ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ετελείωσαν τα παιδιά? Και είπε, μένει έτη ο νεότερος και ειδού ποιμένει τα πρόβατα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, πέψον και φέρε αυτόν, διότι δε θέλομεν καθίσει στην τράπεζαν έως σου έλθει εντάφτα. Και έστειλε και έφερεν αυτόν, ή το δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος την όψην. Και είπε ο Κύριος, σηκώθητη, χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού. Και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τις ημέρας εκείνης και εφ' εξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθεν εις Ραμά. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ, ενώ εκυβερνά το αποκριτάς που έθετε ο Θεός για αρκετά χρόνια, κάποια στιγμή άλλαξε και αποφάσισε να ζητήσει βασιλιά να τον κυβερνάει. Κάτι που δεν άρεσε στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν θέλει να κυβερνόμεθα από ανθρώπους, αλλά ο Θεός θέλει ο ίδιος να μας κυβερνά, και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη διά του Ιησού Χριστού και ιδιαιτέρως εν Πνεύματι Αγίω. Διότι είναι γεγραμμένο, μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι αληθώς παιδιά Θεού. Όμως, επειδή ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσιν αυτού, και τούτο έγκυται περισσότερον στην ελευθερία που έχει ο άνθρωπος, είναι το μόνο δημιούργημα το οποίο είναι φτιαγμένο όπως ο Θεός από τον Θεό, δηλαδή τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, όπως ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Λόγος, Υιός και Πνεύμα Άγιο, αλλά ταυτόχρονα τον έφτιαξε εκτός από τριαδικό, που έχει δηλαδή σάρκα, έχει ψυχή, έχει επιθυμίες, και η ψυχή εκφράζεται στον άνθρωπο με την καρδιά του, έχει θέληση, αλλά έχει και πνεύμα, το οποίο εκφράζεται με το νουν, που σημαίνει ότι έχει δυνατότητα απόφασης, εκλογής, να απορρίπτει και να εκλέγει. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της απόλυτης ελευθερίας. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι δούλος,
να είναι σκλάβος, αλλά ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι απόλυτα ελεύθερος. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, όταν απομακρύνεται από το Θεό, σκλαβώνεται. Γίνεται δούλος. Γίνεται δούλος παθών, επιθυμιών, αμαρτιών και πολλές φορές και ανθρώπων. Και δούλος επιθυμιών, παραδείγματος χάρη, ένα απλό τσιγάρο υποδηλώνει τον άνθρωπο. Είναι σαν μία φορολόγος, τον φορολογεί, όπως κάπνιζα εγώ μέχρι τα 38 μου χρόνια. Από 17 μέχρι 38. Δεν μπορούσα να το κόψω. Ήταν μια σκλαβιά. Και βέβαια τέτοιες σκλαβιές υπάρχουν και πολύ χειρότερες, όπως είναι τα ναρκωτικά ή οποιασδήποτε εξαρτήσεις. Αλκοόλ, ναρκωτικά. Όμως σκλαβιά είναι και οι επιθυμίες, φιλαργυρία, φιλοδοξία, τσιγκουνιά. Και αυτό δουλεία είναι. Δούλο κάνει τον άνθρωπο ο διάβολος που τον πλανάει. Όπως λέει η Γραφή, ο πλανών την οικουμένη όλη. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να γίνει και σκλάβος ανθρώπων. Από πάθη και επιθυμίες, να μην αναφερθούμε περισσότερο. Όμως ο Θεός δεν έφτιαξε έτσι τον άνθρωπο. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι απόλυτα ελεύθερος. Γι' αυτό όταν ήλθε στη γη αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλε, ο λόγος του που έγινε σάρκα και έγινε άνθρωπος Χριστός Ιησούς, κήρυξε πρώτον τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών που κανένας δεν μπορούσε να τα ξέρει, τι συμβαίνει στον ουρανό, μόνο ο Χριστός που ήταν στον ουρανό σαν Θεός, αλλά κήρυξε και μία άλλη διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διδασκαλία ελευθερίας, αγάπης, δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα και εξουσίας και δύναμης. Και τέλος ήρθε για να ελευθερώσει τον καταδυναστευόμενο άνθρωπο από τα δεσμά του διαβόλου. Γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου, λόγω της απιστίας και της αμαρτίας των ανθρώπων, είναι ο διάβολος. Ήρθε όμως ο Ιησούς Χριστός στη γη για να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Πώς? Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Τόσο εύκολα. Να πιστέψεις και να πεις «Χριστέ μου, σώσε με». Και τότε έρχεται ο Κύριος, αναγεννάει τον άνθρωπο. Τι θα πει τον αναγεννάει? Το γεννημένο εξ σαρκός, λέει η Γραφή, είναι σάρξ. Το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μετατρέπει τον φυσικό άνθρωπο σε πνευματικό άνθρωπο, καθώς αφαιρεί τις επιθυμίες της σαρκός, τον ελευθερώνει από τις επιθυμίες της σαρκός, του αλλάζει την καρδιά, που η καρδιά του ανθρώπου είναι σκληρή και αμετανόητη, και την κάνει απαλή και τρυφερή, ώστε να μπορεί να αγαπάει αλλά και να μετανοεί αλλά και να ζητάει συγγνώμη. Και αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου, που από αλαζονικό, υπερήφανο, φιλόδοξο, επιθετικό, το κάνει ταπεινό, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να συγχωρεί και κάθε έναν ο οποίος τον βλάπτει ή τον αδικεί. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον και δου τα πάντα γίνονται νέα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μόνο αιώνια ζωή, γιατί είναι γραμμένο το όνομά του πλέον στο βιβλίο της ζωής, αλλά έχει τη χάρη του Χριστού πάντοτε, και είναι πολύ σοβαρό στη ζωή μας να βρίσκουμε χάρη από τον Χριστό. Τι θα πει χάρη? Συγχώρεση, έλεος και τέλος, εκτός από τη χάρη του Χριστού, να απολαμβάνει και τη δύναμη και την εξουσία. Γιατί λέει η Γραφή ότι όσοι εδέχθησαν τελικά αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, τον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν ο Θεός έδωσε εξουσία να ονομαστεί, να είναι, να γίνει τέκνο Θεού. Και αυτή την εξουσία του να είναι ο άνθρωπος τέκνο Θεού, μόνο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να την κατανοήσουμε. Γιατί ήμασταν κάποτε παιδιά των γονιών μας, και είμαστε ακόμη πολλοί από εσάς,
αλλά και έχουμε παιδιά. Και μόνο εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει εξουσία παιδιού. Το παιδί μου στο δικό σου σπίτι δεν έχει καμία εξουσία. Στο δικό μου σπίτι όμως έχει απόλυτη εξουσία. Έχει κλειδί, μπαίνει μέσα, έχει το δωμάτιό του. Έχει όλα όσα του χρειάζονται δοσμένα από τον πατέρα του και έχει και τη δυνατότητα όσα δεν έχει να πάει στον πατέρα του να τα ζητήσει. Και ο πατέρας του αγαθός, που δεν είναι, γιατί οι πατέρες είμαστε πονηροί, αλλά ο πατέρας αγαθός δια της αγάπης προς τα παιδιά του δίνει ό,τι του ζητάει ο καλός ο πατέρας. Και χαίρεται να τα βλέπει ευτυχισμένα. Και χαίρεται να τα βλέπει να προκόβουνε, να αυξάνονται, να είναι υγιεί. Και αν εμείς λοιπόν οι άνθρωποι που είμαστε πονηροί έχουμε αυτή την πρόθεση για τα παιδιά μας, πόσο μάλλον ο πατέρας μας ο ουράνιος έχει αυτή την πρόθεση αλλά και τη δυνατότητα να μας χαρίζει. Καθώς είναι και γραμμένο, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Έως τώρα, λέγει ο Χριστός, δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου, γι' αυτό και δεν λάβατε. Από εδώ και πέρα όμως αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Ό,τι θέλεις θα ζητάς, εγώ θα σου το δίνω και θέλω να είσαι χαρούμενος. Βεβαίως, όταν ζητάμε κάτι από το Θεό πρέπει να έχουμε παρησία, και παρησία έχουμε όταν ζητάμε κατά το θέλημά του. Δεν θα ζητήσουμε να μας δώσει ναρκωτικά, αλλά θα ζητήσουμε να μας ευλογήσει, να μας βοηθάει, να μας σώζει, να μας λυτρώνει, να μας ελευθερώνει, να μας προστατεύει, να μας φροντίζει σαν αγαθός πατέρας. Που ο αγαθός ο πατέρας τι κάνει στα παιδιά? Πρώτον, φροντίζει να μην έχουν ελλείψεις. Δεύτερον, φροντίζει. Δηλαδή πρώτον να μην του λείπει τίποτα. Δεύτερον, φροντίζει να μην κινδυνεύει από τίποτα. Και τρίτον, φροντίζει να μεγαλώνει, να αυξάνει και να προκόβει. Ακριβώς αυτά κάνει ο Θεός σε όποιον από τους ανθρώπους δεχθεί αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός, μην θεωρήσουμε ότι είναι ένας Χριστούλης, μια εικονίτσα, ένα γαλματάκι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των δυνάμεων, που είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και γένετο, και σε αυτόν δεν είναι τίποτα αδύνατον. Και ο ίδιος μας βεβαιώνει τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά και στον πιστεύοντα. Ο Θεός λοιπόν, όταν ζήτησε ο λαός Ισραήλ βασιλιά, προέβλεψε τον Σαούλ και προσδιορίσε ένα ευλογημένο μέλλον γι' αυτό. Να είναι βασιλιάς όχι μόνο αυτός, αλλά και όλη του οικογένεια. Γιατί πάντοτε ο Θεός έχει ένα μέτρο. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Θα ευλογηθείς εσύ και ο οίκος σου. Γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Να είσαι ευλογημένος. Βέβαια η λέξη ευλογημένος, δεν μπορούμε, τη λέξη ευλογημένος δεν μπορούμε εύκολα να την καταλάβουμε αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα από το Λόγο Του να μας την περιγράψει με παραβολή. Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Και λέει η Γραφή, για να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι που δεν μπορούμε, πώς, τι έννοια να δώσω στο ευλογημένος? Και λέει, ο ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός που μοιάζει με ένα δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Δεν χρειάζεται κανέναν να τον ποτίσει, να το φροντίσει, να το καλλιεργήσει. Ό,τι χρειάζεται στέλνει τις ρίζες και τις παίρνει από το νερό. Και το νερό για τους χριστιανούς είναι τα ύδατα, τα ζώντα, είναι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και πηγή των ζώντων υδάτων είναι ο Χριστός. Αυτός δηλαδή που είναι φυτευμένος κοντά στο Χριστό. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Σεις είστε τα κλίματα. Και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Σαν το δέντρο λοιπόν το πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων,
το οποίο όταν έρχεται το καύμα δεν το καταλαβαίνει. Όλα τα άλλα δέντρα ξεραίνονται, αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα, γιατί παίρνει. Παίρνει από τον Λόγο του Θεού, από το νερό. Το φύλλο του πάντοτε θάλει. Είναι όμορφο. Όμορφο δέντρο. Ένδοξο. Δεν είναι κακομυριασμένο. Ξεραμένο με ένα φυλλαράκι εδώ και ένα από εκεί. Αλλά δέντρο που αυξάνει συνέχεια. Έχετε δει πλατάνια δίπλα στο ποτάμι. Τα βλέπεις και τα καμαρώνεις. Και όποιο άλλο δέντρο. Καρυδιές. Πω, είναι φοβερό δέντρο η καρυδιά. Πάνω δίπλα στο ποτάμι. Μεγαλώνει, δεν σταματάει να μεγαλώνει. Και όμορφο, δηλαδή ευτυχισμένος, χαρούμενος, γελαστός. Χριστιανός έχει χαρά. Λέει η Γραφή, η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Είναι χαρά που δεν βγαίνει από μέσα του, αλλά έρχεται απ' έξω, από τον ουρανό. Είναι χαρούμενος με τη γυναίκα του. Την καμαρώνει. Είναι μια ευλογημένη, αγία, χαρούμενη. Η γυναίκα είναι ευτυχισμένη με τον άντρα της. Τον καμαρώνει. Είναι άγιος, πιστός. Φροντίζει τα παιδιά, την αγαπάει. Όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Έτσι ο χριστιανός αγαπάει, φροντίζει, περιθάλτει και εκτρέφει τη γυναίκα του. Η δε γυναίκα όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Τον αγαπάει, τον σέβεται. Η δε γυνή να σέβεται τον άντρα. Σκεφτείτε λοιπόν μέσα σε μια τέτοια οικογένεια αγαπημένων χριστιανών τι οικογένεια είναι και τι παιδιά θα βγάλει. Βγάζει κομπλεξικά παιδιά, προβληματικά. Βγάζει χαρούμενα παιδιά. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι αυτή την οικογένεια την ευλογεί ο Θεός, είναι μαζί τους ο Θεός. Προπορεύεται, τους προστατεύει, τους φυλάει. Είναι μια οικογένεια πραγματικά αξιοζήλευτη. Έτσι είναι οι οικογένειες του Χριστού. Έτσι είναι τα παιδιά μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός λοιπόν διάλεξε στον Ισραήλ τον Σαούλ με ένα υπέροχο σχέδιο ευλογίας, επιτυχίας και ευτυχίας και δόξας και δύναμης και εξουσίας. Εξασφαλισμένα από το Θεό. Με μία προϋπόθεση την οποία θέτει καθαρά ο Χριστός. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και έναν τέτοιο Θεό δεν μπορείς να μην τον αγαπάς. Έναν τέτοιο Θεό που είναι φίλος σου. Ξέρεις θα πει φίλος σου να είναι ο Χριστός. Φίλος σου. Προσωπικός σου φίλος. Και πού τον βρίσκεις? Το πιο εύκολο πρόσωπο για να τον συναντήσεις είναι ο Χριστός. Εμένα θα δυσκολευτείς. Πρέπει να κλείσει ραντεβού και εγώ εσένα θα δυσκολευτώ. Το Χριστό όμως μπαίνεις μέσα στο δωμάτιό σου, κλείνεις την πόρτα, γονατίζεις και πρώτον εν το κρυπτό σου αποκαλύπτεται ο Πατέρας σου. Άμεσα. Δίπλα του ο Ιησούς Χριστός. Να μεσητεύει και να προσεύχεται μαζί σου. Και όλα αυτά μέσα στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, ωραιότερη ζωή από τον άνθρωπο που έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό μέσα στο ταμείο του. Να πληρούνται Πνεύματος Αγίου, να του μιλάει ο Θεός και να τον ακούει, να μιλάει στο Θεό και να τον ακούει ο Θεός. Και αυτά δεν είναι σε φαντασία, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι μια φαντασία ούτε θρησκεία. Ο χριστιανισμός είναι ένα πρόσωπο, Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος, το οποίο όμως ανέστησε ο Πατέρας και είναι πανταχού παρόν και είναι πάντα δίπλα σου. Ιδού εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες της ζωής σου έως την τελείας του αιώνος. Δεδομένο. Αρκεί βέβαια να τον θέλεις. Τον Σαούλ τον εξέλεξε γιατί είχε ωραία χαρακτηριστικά.
Ήταν πρώτον ταπεινός. Ήταν δεύτερον υπάκουος, πιστός στον Πατέρα του και στο Θεό. Και ζηλωτής. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να σε εκλέξει ο Θεός, αλλά πιο σημαντικό είναι να σε διατηρήσει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσεις να ταξιδέψεις με αεροπλάνο, να απογειωθεί το αεροπλάνο, αλλά πιο σημαντικό είναι να προσγειωθεί σωστά. Αν έχει πολύ ωραία απογείωση, πολύ ωραίο ταξίδι, αλλά γκρεμιστεί στην προσγείωση, άχρηστο. Εκεί έχασε τη ζωή του ο Σαούλ, τη ζωή του στην παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός του δώσε συγκεκριμένες εντολές, τις οποίες ο Σαούλ για οποιοδήποτε λόγο δεν τις υπάκουσε. Και οι εντολές του Χριστού δεν είναι βαριές. Το φορτίο του δεν είναι βαρύ, εύκολο είναι. Από τον άνθρωπο δεν θέλει τίποτα περισσότερο από τον αγαπάει και να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Το αν μπορείς ή δεν μπορείς, άστο στο Θεό. Μπορεί να μην μπορείς, ο Θεός όμως μπορεί για σένα. Το αν ξέρεις ή δεν ξέρεις, άστο στο Θεό. Μπορεί να μην ξέρεις, αλλά ο Θεός μπορεί και σου αποκαλύπτει. Εκεί που ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει, είναι στη θέληση του ανθρώπου. Εάν πεις στον Χριστό δεν θέλω, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν θέλει να κάνει τίποτα. Γιατί ο Χριστός πάντοτε φωνάζει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να μην έρθει περήφανος, άγριος, σκληρός, αμετανόητος, αλλά να απαρνηθεί τον εαυτό του, να έρθει ταπεινός, αναγνωρίζοντας και ομολογώντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Είναι ο διδάσκαλος. Δεν υπάρχει άλλος διδάσκαλος. Μην ονομαστείτε, λέει, διδάσκαλοι, γιατί ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Ιησούς Χριστός είναι καθηγητής. Μην ονομαστείτε καθηγητές, γιατί ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Ιησούς Χριστός. Και μην ονομάστε κανέναν πατέρα σας επί της γης, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του, δεν θα κάνει όποια ζωή θέλει. Στον Χριστό δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή δεν είμαι παντρεμένος και κοιτάω και τη γειτόνισσα. Παντρεύτηκα, τέλειωσε. Ο χριστιανός ζει μέσα σε αγιασμό και καθαρότητα και ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Ούτε κλέβει, ούτε πορνεύει, ούτε μοιχεύει, ούτε ζηλεύει, ούτε αγριεύει, ούτε τσακώνεται, ούτε μάχεται. Αλλά τι είναι? Εγώ σας στέλνω, λέει ο Χριστός, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και τι θα κάνω εγώ ένα πρόβατο μέσα στους λύκους? Μα δεν θα είμαι μόνος μου, θα είναι και ο Χριστός μαζί μου. Και θα ημερέψω τους λύκους και θα τους κάνω και αυτό πρόβατα. Έχεις δει λύκο να γίνεται πρόβατο? Όλοι μας. Όλοι μας, μέχρι που ήρθε η στιγμή που ο Κύριος μας αναγέννησε και μας έκανε πρόβατα της βοσκής του. Και αν γίνουμε πρόβατα του Χριστού, ξέρετε τι ωραίο που είναι. Ο Δαβίδ ήταν ένας, όπως θα δούμε σήμερα, από αυτούς που είπε, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και το αποτέλεσμα, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Να είσαι πρόβατο και να έχεις ποιμένα το Χριστό. Ποιος μπορεί να πει με παρησία σε κάποιον ή στον εαυτό του, από εδώ και πέρα δεν θα στερηθώ ουδενός? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Ποιος μπορεί να στο υποσχεθεί και να το τηρήσει? Και ποιον να πιστέψεις και να το αποδεχτείς? Μόνο ο Χριστός. Και ο Δαβίδ έχει επίρα. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Γιατί έχουμε καλό ποιμένα. Τον Κύριο. Ποιον Κύριο? Όχι είναι Κυριούλη. Τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Και των επουρανίων και των επιγείων, αλλά και των καταχθονίων. Αυτός που είναι αγάπη, που σ' αγαπάει, και αυτός που έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα και τη σοφία
να θέλει και την αγάπη, να θέλει επειδή σε αγαπάει, να μπορεί επειδή είναι παντοδύναμος και να ξέρει επειδή είναι πάνσοφος τι σου χρειάζεται και τι πρέπει να κάνεις εσένα. Σε αντίθεση με εμάς, που τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι το καλό για μας. Αλλά ο Χριστός ξέρει. Αν λοιπόν τον εμπιστευτούμε και πούμε τόσο εύκολα, Κύριε, μπορείς να αναλάβεις τη ζωή μου, μπορείς να αναλάβεις την οικογένειά μου, μπορείς να αναλάβεις τη δουλειά μου. Εάν είναι αναισθημένος, εάν είναι αληθινός, εάν είναι ζωντανός και αν είναι πιστός στο λόγο του, θα την αναλάβει. Και σκέψου, αυτός ο Θεός που είναι αγάπη να έχει αναλάβει τη ζωή σου. Τι ζωή έχει προσδιορίσει για σένα. Τέτοια ζωή είχε προσδιορίσει για τον Σαούλ, αλλά τα χάσε όλα. Γιατί? Γιατί δεν περπάτησε σύμφωνα με το θέλημα και το λόγο του Θεού, αλλά κατά τις επιθυμίες της καρδιάς του. Κατά τη λογική του. Ενώ μας βεβαιώνει ο Θεός, οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου. Αυτό που εσείς επιθυμείτε και θέλετε δεν είναι αυτό που εγώ επιθυμώ και θέλω για σας, το καλό σας. Αλλά και η οδή σας, η σκέψη σας και η αποφάση σας δεν είναι αποφάσεις μου και σκέψεις μου. Τώρα ποιον θα εμπιστευτούμε, αυτόν ή την καρδιά μας και το μυαλό μας? Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, εδώ είναι το μυστικό. Ποιον εμπιστεύεσαι? Αν εμπιστεύεσαι ανθρώπους, θα σε οδηγήσουν άνθρωποι. Αν εμπιστεύεσαι την επιθυμία σου, την καρδιά σου, θα σε οδηγήσει η καρδιά σου. Αν εμπιστεύεσαι τη λογική σου, θα σε οδηγήσει η λογική σου. Αν εμπιστεύεσαι το Χριστό, θα αναλάβει Αυτός και να σε οδηγεί και να σε φροντίζει και να σε σώζει και να σε λυτρώνει και να προκόβεις τη ζωή σου. Να αυξάνεις τη ζωή σου. Εγώ δεν έχω δει 28 χρόνια που γνώρισα τον Χριστό, δεν έχω δει άνθρωπο 27 χρόνια να έρθει στην εκκλησία, να μείνει και να μην τον ευλογήσει ο Θεός. Και μάλιστα πολύ. Μπορεί κάποιος να άργησε λίγο, μπορεί κάποιος γρήγορα, αλλά δεν ήταν κανέναν. Να έρθει, να μείνει και να μην είναι ευτυχισμένος, ευλογημένος και χαρούμενος. Εγώ πριν έρθω στην εκκλησία είχα διαλυμένη οικογένεια. Είχα φύγει, τέλος πάντων. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, τι να πω, ευγνώμων είμαι. 4 παιδιά μου χάρισε, 6 εγγόνια, αδελφούς πολλούς, αλλά ζούμε, όχι επειδή το αξίζουμε, αλλά ζούμε μέσα στη χάρη Του, στο ελεός Του, στην παρουσία Του και στην ευλογία Του. Όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί αποδεχτήκαμε αυτόν τον οποίο απέστειλε ο Θεός. Και τον αποδεχόμαστε. Και δεν θέλουμε να τον εγκαταλείψουμε. Αμήν, αδελφοί. Πού να πάμε? Να φύγουμε και να πάμε σε ποιον? Ποιον να ακολουθήσουμε? Να γυρίσουμε πίσω στον κόσμο, στο σκοτάδι? Πού να πάμε? Όταν υπάρχει ζωντανός, αναισθημένος, ένδοξος, κοντινός Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ο Σαούλ όμως αποφάσισε να περπατήσει κατά την επιθυμία της καρδιάς του και κατά τη λογική του νόος του. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός τον απέρριψε. Είπε, δεν μου κάνεις. Δεν μου κάνεις για το έργο μου. Δεν μου κάνεις για βασιλιάς του λαού μου. Δεν μου κάνεις. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν μπορείς να μου ζητάς και να σου δίνω, γιατί εγώ θέλω να σου δώσω αυτά που πρέπει και εσύ μου ζητάς αυτά που δεν πρέπει. Εγώ σου λέω να πας εκεί και εσύ πηγαίνεις από εδώ. Εγώ σου λέω να αγαπάς τη γυναίκα σου και εσύ τη δέρνεις. Εγώ σου λέω να προσεύχεσαι και εσύ κάνεις άλλα πράγματα. Δεν μου κάνεις. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε στο Χριστό. Δόξα, έτσι αδελφοί. Θέλουμε να απολαμβάνουμε την παρουσία Του, την αγάπη Του. Ο Σαμουήλ, τον οποίο χρησιμοποίησε για την εκλογή, επένθησε. Λυπήθηκε. Και πράγματι, λυπόμαστε.
Αλλά το κακό είναι ότι ο Σαμουήλ λυπήθηκε, ο Σαούλ δεν μετενόησε. Γιατί ό,τι και να κάνεις, εάν μετανοήσεις και επιστρέψεις στο Θεό και ζητήσεις το αίμα του Χριστού, είναι και γραμμένο, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Προσέξτε, από πάσης αμαρτίας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε, έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας όλες, τις ανομίες μας, τις παραβάσεις μας, τις αδικίες μας, αλλά και για τις θλίψεις μας και τα προβλήματά μας, αλλά και για την υγεία μας και την ευλογία της ζωής μας, και τέλος και για να έχουμε ειρήνη. Να έχουμε ειρήνη με το Θεό δια του Ιησού Χριστού και ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων όσο το αφημώνει. Και έτσι ο Θεός τον απέρριψε, τον εξέμεσε. Και όσο σημαντικό και μεγάλη ευλογία είναι να σε εκλέξει ο Χριστός, να σε οδηγήσει ο Χριστός, να κατευθύνει τα βήματά σου ο Χριστός, τόσο πολύ πιο χειρότερο είναι να σου πει «Υπάγεται απ' εμού η καταραμένη του πατρός μου». Και το έργο του Θεού δεν σταματάει. Δεν προχώρησε ο Σαούλ. Ο Θεός θα βρει άλλον καλύτερο. Ξέρετε, οι άνθρωποι λένε στον κόσμο «Ουδείς αναντικατάστατος». Και έχουν δίκιο. Στο έργο του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού, αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο κανένας δεν είναι αντικατάστατος, αλλά ο επόμενος που θα βρει ο Θεός θα είναι πολύ καλύτερος από αυτόν που έφυγε. Πολύ καλύτερος. Θεός δεν θέλει κανείς να χαθεί, κανείς να φύγει. Σε όλους μας έχει, και εδώ να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί, έχει ένα ωραίο σχέδιο για όλους μας. Δεν το ξέρουμε, αλλά ένα ευλογημένο σχέδιο. Έχει ένα δρόμο συγκεκριμένο. Ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν φύγει για τον ουρανό είπε «Τον αγώνα των καλών, το δικό μου, τον τελείωσα, τον αγωνίστηκα. Το δρόμο μου που είχες ετοιμάσει εσύ Θεέ μου για μένα, τον τελείωσα. Την πίστη μου για να μείνω, τη διατήρησα. Και τώρα δεν μου μένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης». Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο στον Παύλο, ισχύει σε όλους μας. Και όλοι και ο καθένας από μας έχει το δικό του αγώνα. Είναι η προσωπική του ζωή, είναι ο σταυρός του. Έχει το δικό του δρόμο. Πολλούς δρόμους μπορείς να εκλέξεις. Και κάθε ένας μπορεί κάθε φορά να παίρνει απόφαση, από εδώ θα πάω, από εκεί θα πάω, αυτό θα κάνω, αυτό δεν θα κάνω. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος που είναι φτιαγμένος από το Θεό. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να στον διδάξει είναι ο Χριστός. Να στον αποκαλύψει είναι ο Χριστός. Να σε βοηθήσει να τον περπατήσει είναι ο Χριστός. Και αν τον περπατήσεις, εκεί θα απολαμβάνεις όλη σου τη ζωή. Την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και στο τέλος, ζωή αιώνια. Και όλα αυτά μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει στον Τιμόθεο που τον αγαπάει πάρα πολύ, σε ένα νεαρό πιστό. «Τιμόθε, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και θα είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους». Έχει προκοπή ο χριστιανός. Ο Σαούλ όμως διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό. Εμείς έχουμε διακόψει τις σχέσεις μας με τον κόσμο και με τον διάβολο. Τον κόσμο της αμαρτίας και με τον άρχοντα του κόσμου του, το διάβολο. Ο Σαούλ διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό. Και τώρα ο Θεός θα βρει κάποιον άλλον καλύτερο. Κοιτάξτε τι ωραίες που κάνει, τι ωραίο είναι το έργο της εκλογής του Θεού. Επισκέπτει ο Θεός τον Σαμουήλ και του λέει πήγαινε στην Βηθλεέμ, εκεί είναι ο Ιεσέ, και έκλεξα ένα από τα παιδιά του για να γίνει βασιλιάς των Ισραήλ. Σαμουήλ πήγε, συνάντησε τον Ιεσέ
Φοβήθηκε λίγο το Σαούλ, γιατί ο Σαούλ απομακρυνόμενος από τον Θεό έγινε επικίνδυνος, σκληρός, κακός, άγριος. Ο Θεός όμως του λέει μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Πράγματι φώναξε τον Ιεσέ και του βλέπει το μεγάλο γιο, τον Ηλιάβ. Και λέει πω πω ψηλός, ωραίος, αυτός θα είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Και ο Θεός του λέει μη βλέψεις την όψη του, ούτε εις το ύψος του αναστηματός του. Δεν είναι αυτός. Και πρόσεξε, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Μην εκλέγεις κατά το φαινόμενο και κατά την αρέσκειά σου Σαμουήλ, αλλά να εκλέξεις κατά το λόγο του Κυρίου, το θέλημα του Θεού και αυτό που θα σου πει ο Θεός. Εκείνη η ασφάλεια. Η εκλογή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, με το λόγο του Θεού. Ο Σαμουήλ δεν έφερε αντίρρηση, λέει αμήν Κύριε, κοιτάει τον δεύτερο, λέει ο Κύριος ούτε αυτός είναι. Κοιτάει τον τρίτο, ούτε αυτός είναι. Εφτά γιους κοίταξε. Τελειώσανε. Ο Θεός του λέει δεν είναι κανείς από αυτούς. Είναι η στιγμή που θα δοκιμαστεί και η πίστη του Σαμουήλ. Λέει μα μου πένα από τα παιδιά του. Λέει κάποια λίστα υπάρχει. Τον ρωτάει έχεις άλλο παιδί. Και λέει έχω ένα μικρό. Το Δαβίδ που τον έχω στείλει και φυλάει τα πρόβατα. Λίγα πρόβατα. Ποιος θα εξέλεγε άραγε το μικρότερο, ε? Που ο πατέρας του τον είχε, όχι για πέταμα, τον αγαπούσε. Αλλά δεν τον είχε, δεν τον καμάρωνε. Είχε τους άλλους, τους λεβέντες που καμάρωνε. Θεός να μας φυλάει, να μην καμαρώνουμε με τα μάτια αυτά, αλλά καμαρώνουμε με τα μάτια του Θεού. Ούτε βλέποντας τον εαυτό μας να καμαρώνουμε και να λέμε, μωρέ, τι είμαι εγώ. Όχι έτσι αδερφοί, να βλέπουμε τα μάτια του Θεού. Κύριε πως με βλέπεις εσύ? Λέει πήγαινε φωνάξε τον, γιατί δεν θα κάνουμε θυσία αν δεν τον φωνάξει και αυτόν. Τον φωνάζει ένα μικρό παιδάκι 17 χρονών. Α, σαν το 17 δεν είσαι Παναγιώτη? 16. Ένα παιδάκι 16 χρονών και να είναι δίπλα πρεσβύτεροι, διάκονοι, κήρυκες, προφήτες. Και αν λέει ο Θεός, αυτόν έκλεξα. Απίστευτο δεν είναι? Καλά εμένα που είμαι ποιμένας. Αυτόν έκλεξα. Αυτός που είναι προφήτης, αυτός που είναι πρεσβύτερος 40 χρόνια. Αυτόν έκλεξα. Τι ωραία είναι όμως να σε εκλέγει ο Θεός, ε. Και χαίρομαι γιατί όλοι εσείς είσαστε εκλεκτοί του Θεού. Κι εγώ. Όλοι μας είμαστε εκλεκτοί του Θεού. Κανένας δεν έρχεται στην εκκλησία από μόνος του. Κανένας. Και κανένας δεν φέρνει στην εκκλησία άνθρωπο. Ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Εάν ο άνθρωπος θέλει δάσκαλο, ο Χριστός θα το διδάσκει. Αλλά για να θέλεις δάσκαλο πρέπει να πεις είμαι μαθητής. Αν ο άνθρωπος θέλει καθηγητή, άνθρωπο να τον οδηγεί δηλαδή, ο Θεός Χριστός θα τον οδηγήσει. Αρκεί να θέλεις να μην διοικείς εσύ τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, αλλά ο Χριστός. Και σήμερα όσοι ήρθαμε εδώ, μας έφερε ο Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αν ξέρατε δε ο διάβολος πόσα εμπόδια έβαλε μέχρι να φτάσετε, αν ξέραμε, θα τρομάζαμε. Γιατί ένας δεν θέλει να μπούμε στην εκκλησία, ο διάβολος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Ιησούς Χριστός του έχει συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και είναι νικητής. Και τι λέει, μη φοβήστε, θα νικήσετε, γιατί εγώ νίκησα. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστη σας. Δια της πίστεως είστε σωσμένοι. Και τούτο δώρο Θεού. Κατά χάριν. Επειδή πιστέψατε και δεχτήκατε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο.
Τον βλέπει τον Δαβίδ, ήταν λέει η γραφή ξανθός, ευόφθαλμος και ωραία μάτια και ωραίος στην όψη, αλλά παιδάκι. Ο Ηλιάβ στρατιώτης, δυνατός. Τα άλλα παιδιά δυνατοί, σπουδαίοι. Αυτός παιδάκι. Και λέει ο Κύριος στο Σαμουήλ, πάρε το κέρας με το λάδι που συμβολίζει στην Καινή Διαθήκη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, χρήστονε και αυτός θα γίνει βασιλιάς. Και μάλιστα δεν λέει αυτός είναι βασιλιάς. Μα δεν είναι ακόμη. Ακόμη δεν είναι, αλλά θα γίνει. Μπορεί κανένας να εμποδίσει τον Θεό να χρήσει το τσομπανάκο, το μικρό παιδί των 17 χρονών βασιλιά? Κανένας. Το πήρε απόφαση ο Θεός να το κάνει, θα το εκτελέσει. Μπορεί κανένας να εμποδίσει εσένα να κληρονομήσεις τη βασιλεία των ουρανών? Κανένας. Μόνο ένας, ο ίδιος, όπως ο Σαούλ. Το Σαούλ τον έκλεξε βασιλιά, αλλά ο Σαούλ δεν περπάτησε έτσι πως τον ήθελε. Και μας έκλεξε να είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Παιδιά Θεού, με δύναμη και εξουσία. Μπορεί κανείς να εμποδίσει την ευλογία του Θεού στη ζωή μας? Κανένας, εκτός από μένα. Μόνο εγώ μπορώ να εμποδίσω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Να στρέψω το βλέμμα μου από τον εσταυρωμένο στον κόσμο. Τον έχρισε και λέει η Γραφή, τότε επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τις ημέρας εκείνης και εφ' εξής. Εκείνη τη στιγμή που ο Σαμουήλ τον έχρισε με έλεον, όπως συνηθιζότανε στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ τώρα δεν χρειάζεται ο Σαμουήλ να χρήσει με Πνεύμα Άγιο τους ανθρώπους, τώρα έχουμε το Χριστό. Αυτός είναι που θα σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίο και Πυρή. Ο Χριστός, εκείνος θα σας βαφτίσει. Και όταν ο Χριστός βαφτίσει, πληρώσει με Πνεύμα Άγιο τον άνθρωπο, ο άνθρωπος γίνεται άλλος άνθρωπος. Πλημμυρίζει η σάρκα του, η ψυχή του και το πνεύμα του από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μιλάει ξένες γλώσσες και ο νους του μένει ακαρποφόρητος. Προφητεύει και μιλάει το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του. Γίνεται ναός του Τριαδικού Θεού καθώς είναι γεγραμμένο. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Καθώς είναι γεγραμμένο, εν τες εσχάτες ημέρες, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Και ίσας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύουνε. Οι νεανίσκοι σας, οι πρεσβύτεροι σας, οι νεανίσκοι σας θα βλέπουν οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας εν ύπνια. Και έτη, αυτό ήταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τώρα στην τελευταία, και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θα εκχαίω από το Πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Άλλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που μέσα του κατοίκει ο Θεός, που αυτός ο άνθρωπος κατοικεί μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Θεός που δεν τον χωράνε τα σύμπαντα, να έρχεται να ταπεινώνεται και να κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Απίστευτο. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Σε οστράκινα σκεύη κατοικεί η υπερβολή της δόξης και της δυνάμεως του Θεού. Ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, λέει η Γραφή, και είναι βέβαιον επειδή είναι γεγραμμένο και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Θα σας διδάξει τα πάντα
και θα σας υπενθυμίζει πάντα όσα εγώ, λέγει ο Χριστός, είπα σε εσάς. Σεις είστε πάντες διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμη, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει? Όταν σας πηγαίνουνε ή πηγαίνετε, βρεθείτε μπροστά σε ανθρώπους για να μιλήσετε, μην προμελετάτε τι θα πείτε, αλλά προσεύχεστε, γιατί εκείνη την ώρα δεν θα μιλήσετε εσείς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σας. Και μάλιστα εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάσκει τι πρέπει να πείτε. Το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος θα ελέγχει μέσα από εσάς, χωρίς να το καταλαβαίνετε, τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Κάτι γίνεται μέσα στον πνευματικό κόσμο που δεν το βλέπεις, και βλέπεις πια τον άνθρωπο να σε σέβεται. Μα μες στη δουλειά μου, όταν θέλανε να πούνε κάτι, λέγανε όχι, δεν το λέμε, είναι ο Κοροβέσης μπροστά. Μια φορά είχε έρθει προϊστάμενος λογιστηρίου στο γραφείο μου, γέλαγε, χα. Λέει, κύριε Κοροβέση, να σας πω ένα, ναι, καλά, εσάς δεν το λέω, και έφυγε. Δεν σας το λέω. Κάτι γίνεται. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τέλος, το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθος? Ποτέ. Ποτέ. Θεωρητικά όχι. Πρακτικά όχι. Χριστιανικά ναι. Και εδώ να το δούμε λίγο. Πώς παίρνει απόφαση ο άνθρωπος? Πρώτα με τις επιθυμίες της σαρκός του. Είπαμε είναι τριαδικός. Δεύτερον, με τις επιθυμίες της καρδιάς του θέλει. Και τρίτον, με τη λογική του κρίνει και αποφασίζει. Όταν λοιπόν παίρνεις μια απόφαση και λες αυτό μ' αρέσει, επιθυμία της σαρκός, μ' αρέσει, μη συνεχίσεις, αλλά πες, κύριε, εμένα αυτό μ' αρέσει, εσένα σ' αρέσει? Με τα πάσης βεβαιότητας. Ενώ εσένα θα σ' αρέσει αυτό, ξαφνικά θα φέρει μπροστά σου ο Θεός αυτό που θα είναι πολύ πιο ωραίο. Πες, πω, πώς δεν το είχα δει. Είναι απάντηση της προσευχής σου. Μπορεί να θέλεις κάτι, το θέλω, αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το σπίτι, αυτή τη δουλειά, το θέλω. Πριν πάρεις απόφαση, πήγαινε, πες, Χριστέ μου, εγώ αυτό θέλω, εσύ τι θέλεις για μένα? Γιατί είναι ζωντανός ο Θεός. Πέρα να σου πει εσύ θέλεις αυτό, να σου πω εγώ κάτι που θέλω, να σου φανερώσει κάτι άλλο που δεν το έχεις προσέξει, και θα πεις ευχαριστώ, Κύριε. Μετά μπορεί να αποφασίσεις, σκέφτομαι, προγραμματίζω, γιατί έτσι κάνουμε εμείς, μελετάμε τα πράγματα, τα υπολογίζουμε με χαρτί και μολύβι, κάνουμε budget, προϋπολογισμούς. Πριν, για να πάρουμε αποφάσεις καλές, πριν αποφασίσεις, έστω και αν τα έχεις μελετήσει πολύ το θέμα, πήγαινε στην προσευχή και πες, Χριστέ μου, εγώ αποφάσισα αυτό, εσύ τι λες? Θα δεις και πάλι ότι ο Θεός θα έρθει να σου φέρει κάτι που δεν το έχεις προϋπολογίσει. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος? Βέβαια. Αυτός που εμπιστεύεται το Θεό. Αυτός που ρωτάει το Θεό. Αυτός που οδηγείται από το Θεό. Αυτός που αγαπάει το Θεό. Και αυτός που ζει στην παρουσία του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, μελετάει το Λόγο του Θεού και διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.